Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, κ. Κώστας Καραμανλής, έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες επέλεξαν πορεία. Έδωσαν σαφή εντολή να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Απέτησαν ταυτόχρονα να προχωρήσουμε πιο γρήγορα, με διάλογο που επιδιώκει την συνεννόηση, τη σύνθεση. Αλλά και αποφασιστικότητα που δεν συμβιβάζεται με αναβολές και καθυστερήσεις. Είμαστε σε μια εποχή νέων προκλήσεων και αυξημένων απαιτήσεων. Παγκοσμιότητα, η ψηφιακή επανάσταση, η ενεργειακή και περιβαλλοντική πρόκληση διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα. Οι ανάγκες των καιρών είναι μεγάλες, οι εξελίξεις τρέχουν, τα αιτήματα της κοινωνίας είναι πολλά. Αυτές οι ανάγκες, αυτές οι εξελίξεις, αυτά τα αιτήματα συνδιαμορφώνουν σήμερα το σχέδιο και τις επιλογές μας. Βεβαιώνω την εθνική αντιπροσωπεία ότι δεν πρόκειται να συμβιβαστώ με τίποτε λιγότερο από ό,τι δεσμευτήκαμε. Βεβαιώνω όλους τους πολίτες ότι τα αιτήματά τους είναι αμετάθετη στόχη της πολιτικής μας. Η εντολή και η εμπιστοσύνη τους είναι κυβερνητική δέσμευση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η στρατηγική που ακολουθούμε είναι δεδομένη. Αποκλείουμε άγονες αντιπαραθέσεις, μεθοδεύσεις πόλωσης, πρακτικές οξύτητας. Είμαστε σταθερά προσιλωμένοι στο τρίπτυχο διάλογος, συνεννόηση, σύνθεση. Διάλογος για την επίτευξη αποτελέσματος. Συνεννόηση για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Σύνθεση για την επίτευξη κοινών στόχων. Έχουμε τη βούληση να υιοθετούμε ρεαλιστικές προτάσεις από κάθε πολιτικό και κοινωνικό φορέα. Δεν διεκδικούμε αποκλειστικότητα ιδεών. Διεκδικούμε το καλύτερο για τον τόπο μας. Ακούμε όλους τους πολίτες, ό,τι και αν ψήφισαν. Είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυβερνητικές προτεραιότητες μας βασίζονται σε ξεκάθαρες θέσεις. Προχωρούμε με ρεαλισμό, με στέρεα βήματα, αλλά και αυξανόμενη ταχύτητα. Προτεραιότητά μας είναι η στήριξη των συμπολιτών μας και η ανασυγκρότηση των περιοχών που έπληξαν οι φωτιές του Αυγούστου. Στόχος μας είναι η διασφάλιση μιας νέας, δυναμικής αλλά και βιώσιμης αναπτυξιακής προοπτικής. Είναι η αναγέννηση του παραγωγικού ιστού, ώστε να κρατηθεί ο κόσμος στη γη του, να δημιουργήσει ξανά ό,τι είχε, αλλά και να διασφαλίσει ακόμα περισσότερα για την οικογένεια και τα παιδιά του. Εφαρμόζουμε για το σκοπό αυτό ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης. Στηρίζουμε την αυτοδιοίκηση στις πληγήσεις περιοχές για να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες. Παρέχεται πλήρης οικονομική στήριξη στους πληγέντες για την αποκατάσταση των σπιτιών τους. Προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς τα έργα στην αρχαία Ολυμπία, ώστε τα πάντα να είναι έτοιμα πολύ πριν την τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας. Ξεκίνησαν και συνεχίζονται εντατικά τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα. Κηρύσσονται αναδοσωτεία όλα τα δάση που καταστράφηκαν. Καταρτίζεται ήδη η μελέτη για την αναβάσωση και ξεκινά ευρύτερη περιβαλλοντική μελέτη.
Συντάσσεται ειδική μελέτη για την αναγέννηση του αγροτικού χώρου. Αποζημιώνονται οι αγρότες για να αποκτήσουν ξανά το φυτικό και ζωικό κεφάλαιό τους. Στηρίζεται η επανένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία και αναπληρώνεται έως τότε το εισόδημά τους. Εφαρμόζονται παράλληλα συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων στους πυρόπληκτους νομούς. Επισπεύδεται η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων. Προκυρήσονται νέες δράσεις για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας. Εντάσσονται οι πυρόπληκτες περιοχές στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού. Από την πρώτη στιγμή προχωρούμε με σύστημα και οργάνωση. Ακούμε τις τοπικές κοινωνίες, υιοθετούμε κάθε γόνιμη ιδέα, είμαστε διαρκώς παρόντες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα 3,5 χρόνια που πέρασαν, κάναμε σημαντικά βήματα και δημιουργήσαμε στέρεες βάσεις για το αύριο. Δέσμευσή μας είναι να διασφαλίσουμε όσα πετύχαμε ως σήμερα και να εξασφαλίσουμε ακόμα περισσότερα. Χτίζουμε στις μεγάλες επιτυχίες της οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής μας. Συνεχίζουμε τη δημοσιονομική προσαρμογή για να έχουμε έως το 2010 ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, αλλά και σημαντική μείωση στα ελλείμματα των ΔΕΚΟ, του ασφαλιστικού συστήματος και του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Συνεχίζουμε παράλληλα τις μεταρρυθμίσεις που εγγυώνται υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αξιοποιούμε την έξοδο της χώρας από τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος και ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο για την ουσιαστική ενίσχυση του κοινωνικού κράτους δικαίου. Η εκπλήρωση των δεσμεύσεών μας ξεκινά με τον νέο προϋπολογισμό. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης. Μειώνουμε σταδιακά μέχρι το 2009 τη φορολογία για τα νοικοκυριά, ώστε τα μεσαία εισοδήματα να φορολογούνται με συντελεστή 25%. Προχωρούμε άμεσα στη δραστική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας καυσίμων, που συνιστούν κραυγαλαίες αντικοινωνικές συμπεριφορές. Συγκροτείται για το σκοπό αυτό Εθνικό Συμβούλιο, παρέχονται κίνητρα στους πολίτες και βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Το σχετικό νομοσχέδιο είναι ήδη έτοιμο και κατατίθεται τις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Συνεχίζουμε αμέσως μετά με την απλοποίηση της φορολογίας των ακινήτων. Υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας για το φόρο κληρονομιάς και την απαλλαγή της πρώτης κατοικίας. Στις άμεσες προτεραιότητές μας είναι ακόμα η ανάπτυξη δράσεων, θεσμών, προγραμμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι η επέκταση των συμπράξεων του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα για την αναβάθμιση μεταφορικών και κοινωνικών υποδομών. Είναι η εξυγίανση των ΔΕΚΟ, ώστε να υπάρξει εξοικονόμηση πόρων, αλλά και ουσιαστική βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν στους πολίτες. Ο σχετικός νόμος εφαρμόζεται στο ακέραιο. Συνεχίζονται παράλληλα οι αποκρατικοποιήσεις στα λιμάνια, αεροδρόμια και εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο, στις οποίες συμμετέχει το δημόσιο. Στο ζήτημα της Ολυμπιακής, συνεχίζουμε τη δύσκολη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να βρεθεί το ταχύτερο δυνατό λύση σε ό,τι αφορά τα χρέη της, με στόχο να ανοίξει ο δρόμος για ένα νέο καθεστώς στη λειτουργία της. Προγραμμίζω ακόμα ότι αναμορφώνεται η διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, έτσι ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια της δημοσιονομικής διαχείρισης και να υπάρχει αξιολόγηση στην αποδοτικότητα των δημόσιων δαπανών. Οι ειδικοί λογαριασμοί ενσωματώνονται στο γενικό προϋπολογισμό και η διαχείρισή τους γίνεται με βάση τους κανόνες του δημόσιου λογιστικού. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την πρώτη στιγμή θέσαμε την ελληνική περιφέρεια στο κέντρο της πολιτικής μας. Προετοιμάσαμε έργα, δράσεις, πολιτικές που μπαίνουν τώρα σε πλήρη εφαρμογή. Δημιουργούμε σύγχρονες υποδομές που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, ενδυναμώνουν τη στρατηγική θέση της χώρας και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Ενισχύουμε
την ανάπτυξη της περιφέρειας με την ολοκλήρωση του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης και την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την περίοδο 2007-2013 είναι έτοιμο για άμεση κατάθεση στη Βουλή. Αναπτύσσεται σε 5 περιφερειακά και 8 τομεακά προγράμματα, διασφαλίζοντας έτσι απόλυτη διαφάνεια, γρήγορους ρυθμούς και υψηλή αποδοτικότητα. Το 80% των πόρων του, που συνολικά ξεπερνούν τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ, κατευθύνεται στην περιφέρεια. Στόχος είναι να αποκτήσει η χώρα τις υποδομές που χρειάζεται, να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο το νέο αναπτυξιακό πρότυπο, η ανταγωνιστικότητα, η εξωστρέφεια της οικονομίας. Μεταρρυθμίσαμε το θεσμικό πλαίσιο παραγωγής δημοσίων έργων και δημοπρατήσαμε με απόλυτη διαφάνεια ένα πρωτόγνωρο πρόγραμμα έργων που μόνο από το υπεχοδέ ξεπερνούν τα 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξεκινά άμεσα η κατασκευή των δρόμων της ανάπτυξης, η ανατολική και περιφερειακή οδός Πελοποννήσου, ο Ε65 της Κεντρικής Ελλάδας, η Ιόνια οδός, ο άξονας Ράχες Μαλιακού, κλειδί Μαθίας. Συνεχίζονται εντατικά τα έργα στο πέταλο Μαλιακού, τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης, το μετρό, η υποθαλάσσια αρτηρία, τα έργα για την ολοκλήρωση της Εγνατίας και των κάθετων αξώνων, οι επεκτάσεις του μετρό της Αθήνας και της Αττικής Οδού, οι επεκτάσεις στα λιμάνια και τα αεροδρόμια, η κατασκευή φραγμάτων και έργων ίδρυυσης, προχωρούν οι διαδικασίες για την κατασκευή σύγχρονου αεροδρομίου στο Καστέλι, στην Κρήτη. Είναι έτοιμο το σχέδιο και ξεκινάει η διαδικασία για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Εξυγχρονίζεται παράλληλα το σιδηροδρομικό δίκτυο. Επεκτείνεται ο προαστιακός, αναβαθμίζονται τα μεταφορικά μέσα σταθερής τροχιάς, θεσπίζονται κίνητρα για τη σύγχρονη οργάνωση των εμπορευματικών μεταφορών. Στο μεταξύ, μπροστά στην διπλή ενεργειακή και περιβαλλοντική πρόκληση που αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ευρώπη, συνεχίζουμε εντατικά τη δυναμική και εξωστρεφή ενεργειακή πολιτική. Εγκαινιάζουμε σύντομα τον ελληνοτουρκικό αγωγό φυσικού αερίου που ολοκληρώθηκε πριν από ένα μήνα. Προχωρούμε στην εφαρμογή των διεθνών ενεργειακών συμφωνιών που πετύχαμε. Συνεχίζουμε τις δράσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Επεκτείνουμε τα δίκτυα φυσικού αερίου. Στηρίζουμε την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών και ήπιων μορφών ενέργειας. Βασική στρατηγική επιλογή μας στην ανάπτυξη, στην αναπτυξιακή τροχιά της χώρας είναι ο εμπλουτισμός, η ποιοτική αναβάθμιση αλλά και η επέκταση της τουριστικής βιομηχανίας. Στηρίζουμε τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών, την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού, τη διεθνή προβολή της χώρας. Μείζωνος σημασίας για την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή είναι η στήριξη του αγροτικού πληθυσμού. Αναπτύσσουμε για το σκοπό αυτό νέες δράσεις. Αυξημένη επιδότηση επιτοκίου για την απόκτηση κατοικίας από τους κατεπάγγελμα αγρότες. Ταχύτερη απόδοση των κοινοτικών ενισχύσεων και των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ. Στήριξη για τη δημιουργία ανταγωνιστικών γεωργικών και κτηνοτροφικών μονάδων. Ενίσχυση στην άλλη γεωργία στα σχέδια αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών στους νέους αγρότες. Έμπρακτη ενθάρρυνση για την ανάπτυξη συλλογικών δράσεων από τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους μας, έτσι ώστε χωρίς μεσάζοντες να πετυχαίνουν υψηλότερες τιμές για τα προϊόντα τους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη νέα εποχή η κλιματική αλλαγή υποδεικνύει επιτακτικά σε ολόκληρο τον κόσμο νέες και κοινές δράσεις. Προστασία του περιβάλλοντος αναδεικνύεται σε απαραίτητη προϋπόθεση για την αηφόρο ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής. Στην τέταρτη προγραμματική περίοδο, μόνο από το υπεχοδέ, προβλέπεται για το περιβάλλον ποσό 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο μεταξύ, προχωρούμε στην άμεση εναρμόνιση της ελληνικής με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, εφαρμόζουμε ολοκληρωμένη πολιτική για την επίτευξη των στόχων του πρωτοκόλλου του Κιώτο,
Προωθούμε συγκροτημένα προγράμματα ανακύκλωσης. Εφαρμόζεται νέο, αναμορφωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τα επικίνδυνα απόβλητα. Προχωρούν τα προγράμματα διαχείρισης για στερεά και υγρά απόβλητα. Προχωρούμε στην οργανωμένη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων. Καταρτίζεται επιτέλους το εθνικό κτηματολόγιο. Προωθεί τη μεταρρύθμιση στην πολεοδομική νομοθεσία. Η χώρα, ύστερα από την εντατική προετοιμασία της προηγούμενης τριετίας, αποκτά για πρώτη φορά εθνικό σχεδιασμό για τις χρήσεις γης. Ετοιμάσαμε ήδη εθνικό χωροταξικό σχέδιο και ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τη βιομηχανία, τον τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση και προχωρούμε σύντομα στη θεσμοθέτησή τους. Η συμπόρευση της ανάπτυξης με το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής είναι κατευθυντήριος γνώμονας της πολιτικής μας. Χωροταξία, τα δημόσια έργα, μεταφορές, η ενεργειακή, η τουριστική, η βιομηχανική, η αγροτική πολιτική έχουν ως βασική παράμετρο την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι χρέος στις σημερινές, αλλά και στις επόμενες γενιές. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βασική προτεραιότητά μας είναι η κοινωνία της γνώσης. Δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με σταθερό στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ιδίως, μάλιστα, την ενδυνάμωση της αυτοτέλειας του λυκείου, αλλά και την καθιέρωση σε βάθος χρόνου νέου συστήματος εισαγωγής στην ανώτατη και ανώτερη εκπαίδευση. Αίτημα των πολιτών είναι η ποιοτική, η ανταγωνιστική δημόσια παιδεία. Όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Όλοι έχουμε ευθύνη. Η αναγέννηση του Δημόσιου Πανεπιστημίου μέσα από το νόμο, το πλαίσιο που θεσπίσαμε, εγγυάται απτά αποτελέσματα. Στόχος είναι να αποκτούν οι νέες και οι νέοι μας τα εφόδια που χρειάζονται για να πετύχουν στη ζωή τους. Στόχος είναι να καταστεί η Ελλάδα ισχυρό περιφερειακό κέντρο παιδείας και πολιτισμού. Αξιοποιούμε τις δυνάμεις, τις ιδέες, τη συνεισφορά των ιδρυμάτων πολιτισμού, του πνευματικού κόσμου, της κοινωνίας των πολιτών, χωρίς αγγυλώσεις. Προωθούμε νέους πόλους πολιτισμού, νέο κτίριο λυρικής σκηνής, νέο κτίριο εθνικής βιβλιοθήκης, Ακαδημία Τεκνών, Μουσείο Δημοκρατίας στον Αϊστράτη, εδραίωση υπαρχόντων και δημιουργία νέων θεσμών. Παράλληλα, δίνουμε νέα δυναμική στη στρατηγική για την ψηφιακή Ελλάδα, την έρευνα, την καινοτομία. Συνεχίζουμε τη δημιουργία ερευνητικών κέντρων και πόλων καινοτομίας στην ελληνική περιφέρεια. Καταρτίζουμε στρατηγικό σχέδιο για τη μετάβαση σε νέα δίκτυα επόμενης γενιάς οπτικών ινών. Γεφυρώνουμε με γρήγορους ρυθμούς το ψηφιακό χάσμα, ώστε να πετύχουμε ως το τέλος του 2009 την ευρυζωνική σύγκληση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεγάλο άλμα που έγινε με την ψηφιακή τηλεόραση απέδειξε ότι μπορούμε να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος. Η Ελλάδα μπορεί πλέον να απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τεχνολογίας. Η εφαρμογή της στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο εξασφαλίζει άλμα ποιότητας, περισσότερες επιλογές, αμφίδρομες υπηρεσίες, αλλά και επιπλέον εφαρμογές, όπως η τηλεϊατρική και το τηλεμπόριο. Δημιουργήθηκε στο μεταξύ και αναπτύσσεται γρήγορα το πρωτοποριακό ψηφιακό κανάλι της ΕΡΤ, Prisma Syn, μοναδικό στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Απευθύνεται σε 1 εκατομμύριο συνανθρώπους μας με αναπηρία και βάζει τέλος στον αποκλεισμό τους από την πληροφόρηση και την ψυχαγωγία. Προσθέτω ακόμα ότι αφού καλύφθηκε η μεταβατική περίοδος, καταρτίζεται και θα είναι σύντομα έτοιμος ο χάρτης συχνοτήτων για την πλήρη εκπομπή ψηφιακού συστήματος. Η αδειοδότηση ραδιοφώνων και τηλεοράσεων τόσο στο αναλογικό όσο και στο ψηφιακό περιβάλλον είναι αποκλειστικές αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η κυβέρνηση έδωσε στην ανεξάρτητη αρχή όλα όσα χρειάζεται για να γίνει επιτέλους ό,τι δεν έγινε εδώ και 20 χρόνια. Στο μεταξύ, οι νόμοι για τη διαφάνεια,
τις δημοσκοπήσεις, τον επαρχιακό τύπο, τον ανταγωνισμό στα ΜΜΕ, δημιουργούν νέες συνθήκες ποιότητας και διαφάνειας. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων της κρατικής διαφήμισης αποδεικνύει ότι επιλέγουμε τη διαφάνεια και κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πεμπτουσία της πολιτικής μας είναι ο άνθρωπος. Πρωταρχικός στόχος είναι η κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη. Προτεραιότητά μας στην κατεύθυνση αυτή είναι το αναφέρετο δικαίωμα κάθε πολίτη στην εργασία. Άξονα της πορείας μας είναι το τρίπτυχο εκπαίδευση, ανάπτυξη, απασχόληση. Στηρίζουμε την διαβίου μάθηση και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου. Στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα του Έλληνα, την αυτοαπασχόληση, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την πρόσληψη ανέργων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βάζουμε σταδιακά σε εφαρμογή σχέδιο που θα προσφέρει μέσα σε 6 μήνες στις νέες και τους νέους έως 25 χρόνων που εγκαταλείπουν το σχολείο ευκαιρίες απασχόλησης, μαθητείας ή απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Η μείωση της ανεργίας είναι βασικός στόχος της πολιτικής μας. Δημιουργήσαμε στα 3,5 χρόνια που πέρασαν πάνω από 200.000 νέες θέσεις εργασίας. Μειώσαμε σημαντικά την ανεργία. Δεν είμαστε όμως και δεν πρόκειται να πούμε ποτέ ότι είμαστε ικανοποιημένοι όσο υπάρχουν άνεργοι που δεν βρίσκουν δουλειά. Τα όσα πετύχαμε ως τώρα υποδεικνύουν συνέχιση και εντατικοποίηση της πολιτικής μας. Αυτό σχεδιάσαμε, αυτό προετοιμάσαμε, αυτό κάνουμε. Παράλληλα, προχωρούμε στην εφαρμογή συγκροτημένου σχεδίου για την ουσιαστική ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους δικαίου. Για το σκοπό αυτό, βασικό και καινοτόμο στοιχείο του νέου προϋπολογισμού είναι η ίδρυση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής. Οι ρυθμίσεις που καταθέσαμε στη Βουλή για την άρση εκκρεμωτήτων του παρελθόντος νομοθετούνται πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού. Από την πρώτη του χρόνου αυξάνονται, όπως ακριβώς δεσμευτήκαμε, το ΕΚΑΣ, το κατώτατο επίδομα ανεργίας, η συντάξη του ΟΓΑ. Από την πρώτη του χρόνου χορηγείται στις τρίτεκνες οικογένειες το πολυτεχνικό επίδομα. Από την ίδια στιγμή μπαίνει σε εφαρμογή και το νέο μισθολόγιο για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, προωθούνται μέσω του προγράμματος Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη νέες πολιτικές κοινωνικής ένταξης και φροντίδας. Στήριξη υπερχρεωμένων και μονογονεϊκών οικογενειών, φροντίδα για τους άστεγους, κοινωνική ένταξη των τσιγκάνων, αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης. Προωθείται σύντομα νέο θεσμικό πλαίσιο για ριζικές αλλαγές στο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας. Κάνουμε ένα ακόμα βήμα για να μπει τέλος στις ουρές, τα φακελάκια, την παραοικονομία και την συμφόρηση στα νοσοκομεία που εφημερεύουν. Συγχρονίζουμε παράλληλα την οργάνωση και την λειτουργία των νοσοκομείων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας τους, αλλά και η ανταπόκρισή τους στις διεθνείς προδιαγραφές. Θέτουμε άμεσα σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα προμηθειών υγείας, που θωρακίζει τη διαφάνεια, εγγυάται την εξοικονόμηση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Χτίζουμε το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας με απόλυτη διαφάνεια στη διαχείριση και στόχο τη διασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο. Είναι βασικό στοιχείο του σύγχρονου κοινωνικού κράτους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μείζονος σημασίας στόχος μας στο διάστημα που ακολουθεί είναι η επίλυση του ασφαλιστικού ζητήματος. Ξεκινούμε με βάση το πρότυπο που ήδη ισχύει και διακρίνεται σε 3 επίπεδα, από τα οποία το πρώτο, η κύρια σύνταξη, βασίζεται στην τριμερή χρηματοδότηση. Βασική αρχή της πολιτικής μας είναι ξεκάθαρη. Τα μεγάλα ζητήματα της κοινωνίας δεν αντιμετωπίζονται ερήμην της κοινωνίας. Αντιμετωπίζονται όταν η κοινωνία γνωρίζει καλά τα δεδομένα και τις προοπτικές που διαγράφονται. Αντιμετωπίζονται όταν η κοινωνία συμμετέχει τόσο στον προβληματισμό όσο και στην αναζήτηση λύσεων
απορρίπτοντας ωρεοποιήσεις και επιβάλλοντας υπευθυνότητα. Για το σκοπό αυτό ανοίγουμε άμεσα ευρύτατο υπεύθυνο διάλογο με όλες τις πολιτικές δυνάμεις και όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Προτεραιότητα δίνεται στην ενοποίηση ταμείων και κλάδων, στην αναδιάρθρωση των ασφαλιστικών φορέων, στον επανακαθορισμό των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Στη θεσμοθέτηση κινήτρων για την παραμονή στην εργασία όσων το επιθυμούν και πέρα από τα όρια συνταξιοδότησης. Παράλληλα, συνεχίζουμε τις δράσεις που αφορούν στην αποφασιστική αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής, την αποτελεσματική αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ταμείων, την εξυγίανση των κλάδων ασθενείας, τη θωράκιση του συστήματος για να αποτρέπονται πλασματικές αναπηρικές συντάξεις. Οραμίζω ακόμα τη θέση μας για την ύπαρξη μόνιμου μηχανισμού αυτόματης ενίσχυσης των οικονομικά ασθενέστερων συνταξιούχων. Στο πλαίσιο αυτό, καθιερώνουμε από το 2009 κατώτατη εθνική σύνταξη που θα υπερβαίνει το όριο της φτώχειας. Η χρηματοδότηση του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την δέσμη μέτρων που ανέφερα και βέβαια μέσα από την σταθερά ανωδική πορεία της οικονομίας, χωρίς πρόσθετες εισφορές, χωρίς αύξηση των ορίων ηλικίας και χωρίς μείωση των συντάξεων. Αυτές είναι οι θέσεις μας και είναι θέσεις πολιτικής και κοινωνικής ευθύνης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω πει πολλές φορές ως τώρα ότι το κράτος που διαμορφώθηκε στην περίοδο της μεταπολίτευσης είναι ο μεγάλος ασθενής. Στα 3,5 χρόνια που πέρασαν έγιναν σημαντικά βήματα. Υπάρχουν όμως πολλά που είναι ανάγκη να αλλάξουν σε όλα τα επίπεδα και σε όλη την έκθεσή του. Συγχωρείτε. Συγκροτώντας τη νέα κυβέρνηση, κάναμε ένα σημαντικό βήμα στον περιορισμό των Υπουργείων και των συναρμοδιοτήτων, αλλά και την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας. Στο μεταξύ, ξεκινήσαμε τις αλλαγές σε γενικές και ειδικές γραμματείες των Υπουργείων, με σκοπό τον περιορισμό τους, ενώ παράλληλα προχωρούμε στην κατάργηση ή συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και εταιριών του δημοσίου που δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Δίνουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση σε μεταρρυθμίσεις, σε διαδικασίες και πολιτικές που εμπεδώνουν τη διαφάνεια σε όλη την έκταση και σε όλα τα επίπεδα του δημοσίου. Ταυτόχρονα προχωρούμε σε ριζικές αλλαγές για τον περιορισμό, το δραστικό περιορισμό της γραφειοκρατίας. Αξιοποιούμε για το σκοπό αυτό την εμπειρία από την χορήγηση των προνοιακών επιδομάτων ενισχύσεων στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας. Εκπονήσαμε για πρώτη φορά επιχειρησιακό πρόγραμμα διοικητικής μεταρρύθμισης με αιχμή την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Παράλληλα, συνεχίζουμε το διάλογο με την ΚΕΔΚΕ και με την ΕΝΑΕ για τη μεταρρύθμιση στη διοικητική δομή της χώρας, έτσι ώστε να δημιουργηθούν ισχυρότερες και αποτελεσματικότερες αυτοδιοικητικές μονάδες. Στις προτεραιότητες μας είναι ακόμα η άμεση θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη διεύρυνση των μητροπολιτικών συνεργασιών και η ψήφιση νέου κώδικα για την ομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Δέσμευσή μας είναι επίσης η βελτίωση των όρων και η επιτάχυνση των ρυθμών απονομής της δικαιοσύνης. Προς την κατεύθυνση αυτή πρόκειται να συμβάλλουν και οι αναθεωρούμενοι ποινικοί κώδικες, καθώς και ο κώδικας πολιτικής οικονομίας. Δέσμευση, αλλά και εθνικό χρέος, είναι η προώθηση του εκτελεστικού νόμου του Συντάγματος για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τις εκλογές που βρίσκονται εκτός επικράτειας. Το προσχέδιο έχει ήδη δοθεί τόσο στα κόμματα όσο και στο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού για να υπάρξει γόνιμη συμμετοχή όλων στην τελική διαμόρφωσή του. Στο αμέσως επόμενο διάστημα προχωρούμε και στην τροποποίηση του εκλογικού νόμου. Με βάση τις αρχές μας και με σεβασμό στους θεσμούς, αποφύγαμε οποιοδήποτε ευνηδιασμό. Ο ισχύον εκλογικός νόμος δοκιμάστηκε στην πράξη. Σήμερα είναι πλέον σαφές
πως χρειάζεται ένας εκλογικός νόμος που ενισχύει την κυβερνητική σταθερότητα, αλλά και που δεν φύγει την αναλογικότητα. Αυτό τον διτό στόχο θα υπηρετεί ο νέος εκλογικός νόμος. Υπογραμμίζω ακόμα ότι η σημερινή Βουλή είναι αναθεωρητική. Η εκκίνηση της διαδικασίας για την αναθεώρηση του συντάγματος θα γίνει με γνώμονα την επίτευξη του μέγιστου αποτελέσματος. Είναι άλλωστε η διαδικασία αυτή δικαιοδοσία και ευθύνη ολόκληρης εθνικής αντιπροσωπείας, είναι χρέος δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλήγοντας, θέλω να υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα αναβαθμίζει την αποτελεσματικότητα, την αποτρεπτική ικανότητα των ενόπλων δυνάμεών της, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων, την ισότιμη συμμετοχή σε μια ισχυρή Ευρώπη και τη στρατηγική παρουσία μας στις εξελίξεις που συντελούνται στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Ελλάδα κινείται με γνώμονα την ειρήνη, τη σταθερότητα, την ασφάλεια. Ακολουθούμε εξωτερική πολιτική ανοιχτών οριζόντων. Αναπτύσσουμε διμερή και πολυμερή συνεργασία με όλους τους συμμάχους και τους εταίρους μας, με όλες τις χώρες της ευρύτερης γειτονιάς μας. Επιδιώκουμε την επίτευξη βιώσιμης και λειτουργικής λύσης στο Κυπριακό, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζουμε τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της γειτονικής Τουρκίας, υπογραμμίζοντας ότι η πλήρη ένταξή της απαιτεί την πλήρη προσαρμογή της στις αρχές και τις αξίες της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, καταστήσαμε σαφές προς τα γειτονικά Σκόπια ότι αν πράγματι επιθυμούν να ενταχθούν στους ευρωατλαντικούς θεσμούς, οφείλουν να σέβονται στο ακέραιο τις συμφωνίες και να εγκαταλείψουν την αδιαλαξία για να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση στην εκκρεμότητα της ονομασίας τους. Αυτές είναι οι θέσεις μας και οι θέσεις αυτές είναι σαφείς και ξεκάθαρες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις 16 του Σεπτέμβρη η ισχυρή κοινωνική πλειοψηφία έδωσε καθαρή εντολή διακυβέρνησης. Οι πολίτες απαιτούν να μένουμε μακριά από ιδεολειψίες και δόγματα, να κατανοούμε και να αντιμετωπίζουμε τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών που δεν έχουν κομματικό χρώμα, να λαμβάνουμε τα μηνύματα των καιρών, να διορθώνουμε αδυναμίες, να αλλάζουμε διαρκώς προς το καλύτερο. Πολίτες απαιτούν ρεαλιστικές λύσεις και προσήλωση σε κοινούς στόχους. Πολίτες απαιτούν να πάμε την Ελλάδα μπροστά. Είμαστε κυβέρνηση ανοιχτή στην κοινωνία. Κυβέρνηση που κατανοεί τις απαιτήσεις των πολιτών. Κυβέρνηση που κινείται με σύνεση και αποφασιστικότητα. Είμαστε κυβέρνηση ευθύνης. Αυτή είναι η επιλογή μας και έτσι θα συνεχίσουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη συζήτηση που θα ακολουθήσει, όλα τα μέλη της κυβέρνησης θα αναπτύξουν αναλυτικά τις θέσεις μας, τους στόχους μας, αλλά και τους τρόπους που επιλέγουμε για να κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας. Μιλούμε τη γλώσσα της πραγματικότητας, χωρίς ωρεοποιήσεις, χωρίς υπερβολές, χωρίς υπεκφυγές. Δεσμευόμαστε για σταθερά, για αποφασιστικά βήματα μπροστά. Δεσμευόμαστε για χειροπιαστά αποτελέσματα που καταλήγουν στην πεμπτουσία της πολιτικής μας. Τον άνθρωπο, την καλυτέρευση της ζωής για όλους, μια καλύτερη προοπτική για κάθε πολίτη που ζει και εργάζεται στη χώρα μας, για κάθε ελληνική οικογένεια, ιδίως μάλιστα για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε κάθε επισήμανση της αντιπολίτευσης. Αναμένουμε όμως και τις προτάσεις της. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβερνήσεως από τον Πρωθυπουργό κύριο Κώστα Καραμανλή.